Πρόσφατο άρθρο μα αναφερθήκαμε στη Λισαλέα Ουκρανική επίθεση με δεκάδε ντρόουν με στόχο την καταστροφή τη γέφυρα του Κέρτ, όπου σύμφωνα με πληροφορίε από ρωσικέ πηγέ καταρρίφθηκαν 38 Ουκρανικά ντρόουν από τη ρωσική αεράμινα, σημειώθηκαν σε ισχυρέ εκρήξει στο λιμάνι Φαεντόσια, ενώ προσωρινά επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων. Συγκεκριμένα έκλεισε μέχρι νεοτέρα στο οδικό τμήμα της γέφυρας που συνδέει τη Χερσόνησο με την υπηρετική Ρωσία. Είναι γνωστό ότι μέρος του σχεδίου ενέργειας της αποτυχημένης σε αρινής ουκρανικής επίθεσης ήταν να αποκόψει ή στη χειρότερη περίπτωση να υποβαθμίσει τις ρωσικές επίγες γραμμές επικοινωνίας GLOC μεταξύ Ρωσίας Κρυμαίας και της περιοχής Χερσόνα. Στόχο των Ουκρανών ήταν η στέρηση καυσίμων πυρομαχικών των μαχόμενων Ρώσων στην Χερσόνα. Κομβικό ρόλο παίζει η γέφυρα του Κέρτσου που ενώνει τη Ρωσία με την Κρυμαία, με την τελευταία να γίνεται στόχο στο παρελθόν ελεπάλληλων Ουκρανικών πυραυλικών επιθέσεων με τελευταία αυτή τη 22η 20 Ιουνίου 2023 με δύο Βρετανικού πυράβλου Storm Shadow. Τέλο, είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό η Ουκρανία θα παραλάβει τον Ιούνιο τα πρώτα F-16, γεγονό που θα αυξήσει ραγδαία την πιθανότητα προσβολή τη γέφυρα του Κέρτ. Οι Ρώσοι αντιλήφθηκαν τα παραπάνω και αποφάσισαν να κατασκευάσουν στρατιωτικό σιδηρόδρομο παράκαμψη εν μέσω κινδύνων για τη γέφυρα τη Κρυμαία, όπω αποκαλύψαμε σε πρόσφατο άρθρο μα. Με τίτλο Στρατηγική σημασία Ρωσικό σιδηροδρομικό bypass τη γέφυρα του Κέρτ. Τι φοβάται ο Πούτιν και τι προσδοκούν οι Ουκρανοί. Σύμφωνα με ρωσικέ πηγέ, προβλέπεται ότι αυτό ο νέο σιδηρόδρομο στρατιωτικού εφοδιασμού θα εξυπηρετεί τον ρωσικό στρατό στην Κρυμαία και επίση τι δίδυμε ζώνε συγκρούσεων στην Ουκρανία, Μελιτόπολη και Ντόνενσκ. Άποψή μα είναι ότι οι Ρώσοι προετοιμάζονται για τα χειρότερα αναφορικά με την επιβιωσιμότητα τη γέφυρα του Κέρτζ, μετά την ανακοίνωση Ηνωμένων Πολιτειών ότι τα πρώτα F-16 θα φυχθούν στην Ουκρανία στις αρχές του καλοκαιριού. Όπω ακριβώ εκτιμούσαμε, ο Πούτιν θεωρεί όχι άδικα ότι η εν λόγω γέφυρα για στρατηγικού αλλά και ψυχολογικού λόγου θα αποτελέσει κορυφαίο συμβολικό στόχο των Ουκρανικών F-16 και γι' αυτό προέβη στην κατασκευή τη παραπάνω σιδηροδρομικής γραμμή, εκτιμώντα ότι θα δύναται να την υπερασπιστεί ευχερέστερα, αφενό αφετέρου, ακόμη και σε περίπτωση προσβολή τη θα μπορεί συντομότερα να την αποκαταστήσει. Το πρόσφατο μαζικό χτύπημα με drones που επιχείρησε ο Ουκρανικός στρατός κατά της γέφυρας του Κέρτς επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά το πενταπόσταγμα που βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.